έρχεται σε, γνώριμα εδάφη. Οπότε δεν, θα, δεν νομίζω να αντιμετωπίσει κανένα απολύτω πρόβλημα. Νέο διοικητή η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας αναλαμβάνει ο τρικελινό Νικόλαο Μπαλατσούκα, ο οποίο προήχθη πρόσφατα από το βαθμό του αντιπυράρχου σε αυτόν του πυράρχου. Από χθε η υπηρεσία Καβάλα έχει. Ο νομό Καβάλα έχει καινούριο διοικητή, τον πύραρχο Μπαλατσούκα Νικόλαο, ε, Ω διοικητή πυροζωστικών υπηρεσιών νομού Καβάλα. Τώρα, ε, βρισκόμαστε βέβαια σε αναμονή ε, και με το νέο νομοσχέδιο. Ε, ο, ε, κανονικά, ε, ο διοικητή ε, πυροζωστικών υπηρεσιών προείσταται όλων των υπηρεσιών και είναι διάφορο των ε, διοικητών των πυροζωστικών υπηρεσιών Καβάλας, ε, νομού. νομού. Άρα, ε, Αναμένουμε να το πούμε και τον ορισμό του διοικητή ΠΥ Καβάλα. Ε, γιατί, γιατί, η ΠΥ Χρυσούπολη έχει διοικητή, όπω και η ΠΥ Ελευθερούπολη. Μάλιστα, ο έω πρώτηνο διοικητή τη Καβάλα, πυραρχό Κωνσταντίνο Δαδούδη, αποχώρησε από την υπηρεσία καθώ έληξε η απόσπασή του και αναλαμβάνει επικεφαλή τη πυροσβεστική στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αφού η θέση λόγω των κρίσεων άδειασε. Ο κύριο ε, είναι ο πλέ, πλέον ο διοικητή των πυροζυστικών ε, τη περιφερειακή διοίκηση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από χθε. Αυτέ είναι οι εξελίξει ε, κατά κάποιο τρόπο στην περιοχή μα ε, και αναμένουμε ε, και άλλε. Τώρα με το νέο ε, νόμο, ε, με νέο νόμο μεταφέρονται κάποιες αρμοδιότητες στις διοικήσεις πυροζυστικών υπηρεσιών ε, νομών. Είμαστε σε αναμονή εάν ε, θα εφαρμοστούν άμεσα ή θα περιμένουμε ε, θα έχουμε κάποια, μια, κάποια μεταβατική περίοδο. Οπότε καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες ε, το περιοριστικό σώμα βρίσκεται σε μια ε, σε μια εξέλιξη σε κάποιο μεταβατικό στάδιο. Σε, σε κάποιο μεταβατικό στάδιο εν ώψη και του και, καινούριου νόμου. Αυτά. Ελλείψει υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ο περισσότερο κόσμο βοηθά στην καλύτερη λειτουργία τη υπηρεσία. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο αντιπύραρχο Κυριάκο Μανδρανή. Πάντα, πάντα, θα υπάρχουν κάποιε ελλείψει και πάντα ο περισσότερο κόσμο ε, βοηθάει και στην ε, καλύτερη λειτουργία τη υπηρεσία. Εντάξει, το έργο πλέον της πυροσβεστικής, το, το του έργου της πυροσβεστικής έχει μεγαλώσει κατά πολύ. Και όπως καταλαβαίνετε ο περισσότερος κόσμος είναι αναγκαίος στο πυροζωστικό σώμα. Πλέον όμως με τις πανελλαδικές εξετάσεις έχει μπει μια ομαλή ροή στην εισαγωγή προσωπικού στο πυροζωστικό σώμα. Οπότε στα επόμενα χρόνια εκτιμώ ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και επιχειρησιακά θα είμαστε πολύ καλύτερα.